Είναι η στιγμή που οι άντρες της Τρίτης ΕΜΑΚ ανασύρουν νεκρό τον άτυχο 33χρονο. Ο πόνος αβάσταχτος για τους δικούς του ανθρώπους που μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο ήλπιζαν σε ένα θαύμα. Περίπου 12 η ώρα ειδοποιήθηκε η υπηρεσία μας από το 112 διαμέσου αστυνομίας ότι κάποιος εδώ κάτοικος έχει πέσει σε ένα πηγάδι και κλήθηκε η υπηρεσία μας να τον ανασύρουμε. Ο επίλογος της αναζήτησης του νεαρού άνδρα γράφτηκε με τον πλέον δραματικό τρόπο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο νεαρός που κατάγεται από την Παναγιά Παιδιάδος επέστρεφε πρώτες πρωινές ώρες μαζί με φίλο του από Γλέντι για την πανήγυρη της Αγίας Μαρίνας. Του ζήτησε να σταματήσει για λίγο στο σημείο και έπειτα χάθηκε από προσώπου γης. Έφυγε από το Γλέντι το τοπικό εδώ στο χωριό για να πάει να κοιμηθεί, να πάει το πρωί στη δουλειά. Και σταματήσαν εδώ με ένα φίλο του, σε αυτό το σημείο εδώ που βρισκόμαστε. Και το παιδί ο άλλος πήγε παρακάτω το αμάξι για να μην περάσει κανείς πάνω στη στροφή να το χτυπήσει. Και μετά πέρασε ένα εύλογο χρονικό διάστημα 5 λεπτών και δεν ερχόταν ο άλλος. Και του φώναζε Γιώργη, και δεν τον έβρισε. Κάλεσε μετά και άλλους φορεαρούς. Εδώ και 12 ώρες ψάχνανε. Εντελώς τυχαία βρέθηκε ότι αυτό το πηγάδι δεν υπήρχε. Δεν ξέρει κανείς. Δηλαδή, όποιος να ρωτήσει εδώ, δεν ξέρει κανείς ότι υπήρχε αυτό το πηγάδι εκεί. Ήταν σκεπασμένο με κλιματόφυλλα. Οι έρευνες που ξεκίνησαν πρώτα από τους δικούς του ανθρώπους και ακολούθως με τη συνδρομή αστυνομίας και πυροσβεστικής φαίνεται πως γρήγορα επικεντρώθηκαν στο πηγάδι στην περιοχή Γαζέπη Μήλος. Εκεί όπου το μεσημέρι εξανεμίστηκαν όλες οι ελπίδες να βρεθεί ζωντανός όταν το άψυχο σώμα του ανασύρθηκε από το πηγάδι που μετατράπηκε για το 33χρονο σε υγρό τάφο. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο. Με κατάλληλο ρευματικό εξοπλισμό, όπως είδατε και εσείς, κάνοντας μία τυρολέζα, αερογέφυρα με τα χινιά, καταφέραμε το ανασύρμα. Δυστυχώς ο άνθρωπος ήταν νεκρός. Μέσα στο σκοτάδι, το πηγάδι εύκολα μπορούσε να μετατραπεί σε θανάσιμη παγίδα, που όπως αναφέρουν κάτοικοι της γύρω περιοχής, πολλοί δεν γνώριζαν καν την ύπαρξή του. Εκτιμάται ωστόσο πως πιθανότατα ο άτυχος άνδρας χτύπησε κατά την πτώση, καθώς το νερό στο εσωτερικό του δεν ξεπερνούσε το ένα μέτρο. Εγώ είμαι από πάνω από το χωριό, άκουγα ότι ήταν να πηγάει, ούτε το ήξερα, ούτε είχα περάσει ποτέ, ούτε ξέρω αυτή τη στιγμή που είμαι στα χωριανού ποιανού είναι. Δεν το ξέρω καθόλου. Το παιδί το γνωρίζατε? Το γνώριζα από την Παναγιά. Το πηγάδι το ήξερα ότι υπήρχε σκεπασμένο με τσιμέντο, πολύ παλιά. Το παιδί το γνωρίζατε? Ναι, το γνωρίζω. Το γνωρίζω το παιδί. Τα καταγράφει. Είναι εγκλήματα και ευθύνη πιστεύω ότι έχει και η περιφέρεια, γιατί η περιφέρεια καθαρίζει το δρόμο σε τακτικά πιστεύω διαστήματα και αυτά τα πράγματα πρέπει να τα βλέπει. Και το πηγάδι έπρεπε ήδη από μόνη της η περιφέρεια να το έχει σκεπάσει και όχι να παραμένει έτσι στην άκρη του δρόμου. Προανάκριση για τα αίτια και πώς ακριβώς κατέληξε στο πηγάδι διενεργεί αστυνομία, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται και το ιατροδικαστικό πόρισμα για το πώς τελικά κόπηκε το νήμα της ζωής του 33χρονου άνδρα.